πτυχίο του και το, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σουηδία για να κάνει το Εράσμος. Τα παιδιά τα δώσαμε ελληνική συνείδηση τα και παιδιά, ελληνική, για ναι, να είμαι ακριβής. Σε αυτό το σημείο βέβαια ο καθένας από εμάς έχει ορισμένα, πώς να πει, ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω. Είναι αλήθεια αυτό. Τα παιδιά, τη μεγάλη κόρη ξέρει, μιλάει λίγο τα ελληνικά, δυσκολεύεται κάπως, η μικρή λίγο λιγότερα. Αυτό βέβαια εξαρτάται, νομίζω, ότι το γεγονός ότι η μητέρα είναι αυτή που δίνει τη γλώσσα. Ο πατέρας λίγο λιγότερη επαφή έχει με τα παιδιά και αυτό είναι ένα λάτωμα. Και αυτό είναι ο φόβος που έχουμε εδώ σε όλες τις ελληνικές κοινότητες, νομίζω, στο εξωτερικό, ότι γερνάνε κατά κάποιο τρόπο και δεν έχουν φυσικό χώρο στα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, ή τουλάχιστον κάτι να τους ελκίζει για να μπορούν να υπάρχει κάποια συνέχεια. Αυτό για μένα με πραγματικά, ας πούμε, με κάνει και σκέφτομαι. Στην Ελλάδα να στείλουμε χαιρετίσματα, κύριε Κίτσο, και να στείλουμε ειδικά στη μητέρα μου, την Ευαγγελία, η οποία είναι 87 χρονών, αλλά είναι καλά στην υγεία της. Τη χαιρετάω, τα αδέρφια μου, τον Κώστα και τον Χρήστο, τις νύφες μου και τα νύψια μου. Εγώ ήρθα το 1971, υπήρχαν ορισμένα προβλήματα. Οι νέοι τώρα φοιτητές που έρχονται δεν έχουν πλέον αυτά τα προβλήματα, αισθάνονται σαν να είναι στη χώρα τους. Φυσικά τους λείπουν ορισμένα έθιμα, ορισμένα πρόσωπα, ορισμένες συνήθειες που εδώ δεν υπάρχουν και υπάρχουν στην Ελλάδα. Αλλά φυσικά κερδίζουν τη γνώση και μπροστά σε αυτό κάνουν υπομονή. Σωστό. Τώρα, η πιο δύσκολη δική σας στιγμή, όταν πρώτο ήρθατε εδώ, ποια ήταν? Η πιο δύσκολη στιγμή, ήμουνα 20 χρονών, βρέθηκα μόνος μου. Η γλώσσα δεν την ήξερα καλά, σχεδόν καθόλου, οπότε βρέθηκα σε μια ψυχολογική κατάσταση λίγο δύσκολα. Τότε υπήρχαν δυσκολίες, γιατί υπήρχαν και τα σύνορα και έπρεπε να κάνεις εισιτήριο, έπρεπε να έχεις διαβατήριο, έπρεπε να έχεις αναθεωρήσει το διαβατήριο. Υπήρχαν πολλά σκαλοπάτια για να μπορείς να φύγεις ή να έρθεις από την Ελλάδα στην Ιταλία. Από την παλιά αυτή γενιά των πρώτων φοιτητών κρατάτε επαφές, και ας φύγαν οι συμφοιτητές στην Ελλάδα. Είναι μια ωραία ανάμνηση, μια ωραία παρέα, ναι, αυτό. Κρατάμε. Καταρχήν η κοινότητα. Είμαστε όλοι παλαιοί συμφοιτητές. Ύστερα έχουμε πολλούς συμφοιτητές παλαιούς που είναι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, και πολλοί τους μπορούμε και να, μέσω αυτή της εκπομπής, να τους στείλουμε χαιρετίσματα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στις Σέρες και στην Έδεσα. Γιατροί, φαρμακοποιοί, έχουν περάσει πολύ, και μηχανικοί από εδώ, πολλοί φίλοι μας. Είναι η καρδιά της Ελλάδας. Πώς μιλάμε, μια μικρή Ελλάδα, μια άλλη μικρή Ελλάδα εδώ στην Ιταλία. Εσάς τι σας έκανε προσωπικά να αφήσετε τη γενέτειρα και να ξενιτευτείτε? Οι σπουδές. Σπουδάσατε τι? Φαρμακευτική. Και έτσι ακολουθήσατε και το επάγγελμα που σήμερα κάνετε. Ακριβώς. Είσαστε ευχαριστημένος για την πορεία της ζωής σας? Πάρα πολύ, πιστεύω. Είμαστε αρκετά ενσωματωμένοι εδώ στην Ιταλία και γι' αυτό αισθάνομαι... Γνωρισμένοι και φιλικά προσκύμενοι. Πάρα πολύ. Από τους Ιταλούς φίλους μας. Ακριβώς. Αλλά η Ελλάδα στην καρδιά μας παραμένει ισχυρόχαρτη. Πάρα πολύ. Η νοσταλγία υπεράνων. Εσείς από πού κατάγεστε? Εγώ είμαι Ηπειρώτης στην καταγωγή. Γι' αυτό και ανοίξατε τα απογονήτικα. Ακριβώς. Mm-hmm. Και χαιρετώ όλους τους Ηπειρώτες σε όλο τον κόσμο. Τώρα η καρδιά σας στην Ελλάδα σε ποιο μέρος της Ηπείρου χτυπάει και σε ποιο πρόσωπο που θέλετε να πρωταντικρίσετε πάντα? Για κοιτάξτε το εκεί και στείλτε του την αγάπη σας. Στην παραμυθιά της Πρωτείας, στους γονείς μου και στη μητέρα μου που δεν είναι τόσο πολύ καλά, να της εύχομαι να αναρρώσει το γρηγορότερο δυνατόν. Τι σου έμαθε η μητέρα σου όλα αυτά τα χρόνια που σε ανάστησε? Αγάπη, στοργή και αλληλεγγύη στον πλησίον. Αλληλέγγυη στους πυροπαθείς της Πελοποννήσου, που πλησίων πολύ, αν και χιλιομετρικά μακριά τους αισθάνθηκαν Έλληνες και φιλέλληνες Ιταλοί, βρέθηκαν προμηνών και μέλη της κοινότητας. Στο πρόσωπο όμως του Μακεδόνα Γιάννη Αρβανίτη, που δήλωσε και ήταν ειλικρινά βαθιά συγκινημένος εκείνη τη βραδιά για την διάκριση που του απεδόθη, το Προεδρείο βράβευσε το φιλότιμο του Έλληνα,
κάθε ομογενή δηλαδή, που δεν στάθηκε αμέτωχος στην τραγωδία της πατρίδας μας. Μαζέψαμε 12.000 ευρώ από τα μέλη μας και από τους φίλους Ιταλούς και πήγαμε να προσφέρουμε αυτή τη βοήθειά μας στην Ελλάδα, στον πύργο και ειδικά στα χωριά κάτω Σαμικό, Μακρύσα, Γκρέκα και Σμέρνα. Είδαμε μια κατάσταση απελπιστική, ένα τοπίο τελείως καμένο, τα πάντα. Οι άνθρωποι ήταν απελπισμένοι, με μικρά παιδιά, οικογένειες, καταστράφηκαν οι περιουσίες. Δηλαδή ο μόχθος μιας ζωής. Αυτή η εμπειρία μας έμεινε και ίσως είναι η καλύτερη εμπειρία, η καλύτερη ας πούμε πρωτοβουλία που έκανε η κοινότητα της από πάντα της Μπολόνιας. Τη βοήθεια θέλουμε να την πάμε αυτοπροσώπως, δηλαδή να την πάμε στα πρόσωπα, να τη δώσουμε κατευθείαν στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Δεν θέλαμε να τη δώσουμε σε διάφορα ταμεία, διάφορους λογαριασμούς τραπεζιτικούς που υπήρχαν. Γιατί, που ήταν ανώνυμοι. Που ήταν ανώνυμοι. Θέλαμε να δούμε πραγματικά πώς ήταν η κατάσταση κάτω και να φέρουμε και τις εικόνες, να προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε τις εικόνες, αυτά που είδαμε εμείς, και στα μέλη μας και στους φίλους, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, μας βοήθησαν πάρα πολύ στο έργο μας. Πόσες οικογένειες βοηθήσατε? Βοηθήσαμε 12 οικογένειες.